Συνεχίζεται η προσπάθεια, συνεχίζεται ο αγώνας. Χθες ακούσατε και εσείς όπως και εμείς για την παράταση των μέτρων αυτών. Πώς αξιολογείτε την απόφαση? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γιατί εδώ υπάρχει μια σύγχυση σε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι θεωρούν ότι τις αποφάσεις της καραντίνας τις εισηγούνται και τις αποφασίζουν οι δήμαρχοι ή, εν πάση περιπτώσει, οι τοπικοί φορείς. Αυτό είναι λάθος. Τις αποφάσεις τις λαμβάνουν. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως. Πολύ καθαρά, πολύ καθαρά, κύριε Δήμαρχε. Τις λαμβάνει η πολιτική προστασία μετά από εισήγηση του ΕΟΔΗ με επιστημονικά κριτήρια, επιδημιολογικά κριτήρια. Εμείς εκείνο το οποίο ζητούσαμε πάντοτε από την πρώτη μέρα, πριν ληφθούν ακόμα τα μέτρα σε πανελλαδικό επίπεδο, ήταν να δούνε την Καστοριά ως ειδική περίπτωση και να λάβουν μέτρα εγκυρότερα και γρηγορότερα σε σχέση με τα μέτρα που ελήφθησαν στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας. Άρα λοιπόν και την παράταση της χθεσινής καραντίνας την αποφάσισε με επιδημιολογικά κριτήρια η πολιτική προστασία, και απόδειξη του γεγονότος είναι ότι ο Δήμαρχος Καστοριάς εισηγήθηκε να σταματήσει η καραντίνα στα όρια της, δηλαδή χθες, ενώ δόθηκε παράταση. Τώρα το εάν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε επιδημιολόγος. Εγώ εκείνο που κρίνω είναι από την πρώτη στιγμή ότι η Καστοριά χρειαζόταν αυστηρά μέτρα από την πρώτη μέρα, όλος ο νομός. Αυτά που ελήφθησαν μετά από 5 μέρες στην Ελλάδα έπρεπε να έχουν ληφθεί πριν από μία εβδομάδα στην Καστοριά, και όταν ελήφθησαν όλα τα μέτρα για το γενικό πληθυσμό της χώρας έπρεπε η Καστοριά να είναι ένα κλικ μπροστά. Αυτό το πράγμα έγινε αργότερα. Έγινε, αλλά με κάποια καθυστέρηση. Γι' αυτό και εμείς τώρα όλος ο υπόλοιπος νομός και οι τρεις δήμοι έχουμε την παράταση των επιπλέον μέτρων μέχρι τις 27 Απριλίου. Ποια είναι τα επιπλέον μέτρα? Από 8 το βράδυ μέχρι 8 το πρωί που απαγορεύεται η κυκλοφορία, και τα υπόλοιπα που καταργήθηκαν το Β4, Β5 και Β6 από τις εξαιρέσεις των μετακινήσεων. Αυτά λοιπόν καλώς έκαναν και τα συνεχίζουν, γιατί υπάρχει ακόμη πρόβλημα, υπάρχουν ακόμα εισαγωγές και η Καστοριά δεν έχει καθαρίσει. Χρειάζεται ακόμα να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω, τι πήγε τώρα που έχουμε μέρες πια, ένα μήνα τώρα που παλεύουμε με αυτή την ιστορία της πανδημίας, τι πήγε στραβά? Μπορούμε να αξιολογήσουμε τι πήγε στραβά και η Καστοριά μπήκε στο στόχαστρο βάφοντας το χάρτη την περιοχή με κόκκινο? Κοιτάξτε τώρα, πάλι θα κάνω κάποιες υποθέσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί πάλι κατηγορούμαστε από κάποιους ανθρώπους ότι κάνουμε τους γιατρούς και τα λοιπά, και δεν θέλω να το κάνω. Η Καστοριά, κοιτάξτε, όταν καταγράφηκε επισήμως το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, ήταν στη Θεσσαλονίκη αν θυμάστε, ήταν μια κυρία η οποία είχε έρθει από την έκθεση του Μιλάνου. Τις ίδιες μέρες, ακόμα και η οποία είχε και καταγωγή από την Καστοριά, όχι απλά ήταν. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτή η κυρία λοιπόν που καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη είχε επιστρέψει από την έκθεση του Μιλάνου. Τις ίδιες μέρες από το Μιλάνο επέστρεψαν εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι εδώ στην Καστοριά. Ο σύνδεσμος Γουνοπιών λέει 100. Μπορεί να είναι 100. Κάποιοι λένε 200, άλλοι 300. Δεν το ξέρω. Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας επίσημα. Εγώ το καταγράφω ως γεγονός. Έχουμε λοιπόν ένα γεγονός της έλευσης πολλών ανθρώπων, πολιτών της Καστοριάς από την έκθεση του Μιλάνου 22, 23, 24, αν θυμάμαι καλά, Φεβρουαρίου, όταν στο Μιλάνο γινόταν χαμός. Όταν δηλαδή εκεί πέρα η επιδημία ήταν σε έξαρση. Τώρα, όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, κανένας δεν τους έλεξε. Τους επιτρέψανε να έρθουν εδώ πέρα, να κάνουν τις δουλειές τους, να συνεχίσουν να ζουν φυσιολογικά, χωρίς να μπουν σε καραντίνα κτλ. Ευθύνη του κράτους. Βεβαίως και οι ίδιοι δεν αυτοπεριορίστηκαν. Εγώ δεν λέω, προσέξτε, ότι αυτοί φέραν τον ιό. Δεν το ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Αυτό να το πούν οι γιατροί και οι επιδημιολόγοι. Εγώ καταγράφω ένα γεγονός. Ότι από μια περιοχή στην οποία βρισκόταν σε έξαρση, ήρθε ένας αριθμός πολιτών στην Καστοριά. Το ίδιο συνέβη και από μια εκδρομή από τους Αγίους Τόπους. Γιατί με πήραν και οι υπεύθυνοι της εκδρομής αυτή και μου είπαν, κακώς το λέτε, εμείς δεν πάθαμε τίποτα κτλ. Ξαναλέω ότι δεν λέω και κανένας μας δεν λέει ότι αυτοί φέραν τον ιό. Εγώ καταγράφω επίσης ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Ήρθαν 22 άτομα από τους Αγίους Τόπους, όταν με το άλλο το λεωφορείο που πήγε στην Πάτρα, περιοχή Αμαλιάδας, οι περισσότεροι νόσησαν. Δεν ξέρω ποιοι νόσησαν από εδώ, ποιοι είχαν, ποιοι ήταν ασυμπτωματικοί, ποιοι δεν ήταν. Καταγράφω απλώς γεγονότα. Και ένα τρίτο γεγονός είναι ότι επίσης ένα ή δύο σχολεία, πάλι από το νομό μας, επέστρεψαν από την Ιταλία, από άλλες περιοχές βέβαια. Τώρα, εάν αυτά τα γεγονότα
συντέλεσαν στο να έρθει ο ιός από εκείνες τις περιοχές, είναι πολύ πιθανό, μπορεί και να μην είναι, αυτό ας το διερευνήσουν οι ειδικοί, οι γιατροί, οι επιδημιολόγοι. Όπως επίσης θέλω να καταγράψω ότι στις 26-27 Φεβρουαρίου, όποτε είχαμε τις απόκριες, τότε ήρθε στην Καστοριά πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα μπορεί και αυτοί να συνετέλεσαν και να φέραν τον ιό. Μάλιστα. Γεγονός είναι ότι αρχές Μαρτίου, όταν η Θεσσαλονίκη, όταν η Ελλάδα είχε ένα κρούσμα, εμείς είχαμε περίπου 14 κρούσματα στην Καστοριά. Γι' αυτό λέγαμε ότι την Καστοριά πρέπει να την δείτε με ένα ιδιαίτερο μάτι. Δεν είμαστε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα υπάρχουν νομοί ακόμη που δεν έχουν κανένα κρούσμα. Σωστό. Η Καστοριά έχει 85 κρούσματα καταγεγραμμένα επίσημα περίπου. Μπορώ να κάνω και λάθος γιατί δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Και έχει 11 θανάτους. Ακούστε, από τους 100 θανάτους της Ελλάδας, οι 11 είναι της Καστοριάς. Έχουμε 11% των θανάτων της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημαρχέ. Άρα λοιπόν τα μέτρα που λαμβάνονται έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα και ένα ακόμα σημαντικότερο. Έπρεπε και πρέπει καθημερινά να στηρίζεται το νοσοκομείο Καστοριάς. Το τι έγινε εκεί πέρα δεν το ξέρω. Ξέρω κάποια πράγματα, δεν έχω πλήρη εικόνα. Αυτά ήταν πάντως τα δικά μας τα αιτήματα. Δημάρχε, η σημερινή εικόνα σας ποια είναι? Τα μέτρα αποδίδουν, έχουμε μείωση? Και δεύτερον, ναι, τι βεβαίως. Εικόνα έχετε από το νοσοκομείο σήμερα? Έχουμε μείωση. Οι εισαγωγές συνεχίζονται με μικρότερο ρυθμό. Κάποιες μέρες είχαμε μηδενικές εισαγωγές, κάποιες μέρες έχουμε μία εισαγωγή, το πολύ δύο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός των εισαγωγών και άρα τα μέτρα έχουν δώσει αποτελέσματα. Τώρα, το τι γίνεται στο νοσοκομείο, ειλικρινά δεν ξέρω. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, παρακολούθησα ότι έγινε μία σύσκεψη, παρουσία της διοίκησης του νοσοκομείου, των βουλευτών, του Δημάρχου Καστοριάς κτλ., στην οποία πάλι προέκυψε ως αίτημα η ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Ότι χρειάζονται 3 πνευμονολόγοι, παθολόγοι, 2 αναισθησιολόγοι κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί ακόμα και σήμερα ή έστω και πριν μία εβδομάδα, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, ακόμα να ζητάμε προσωπικό. Έπρεπε να το είχαν δώσει. Σαφές. Αυτό με στεναχωρεί. Εμείς γι' αυτό είπαμε στην αρχή, κηρύξτε το νομό σε έκτακτη ανάγκη. Ή αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα, κηρύξτε τις υγειονομικές δομές του νομού σε έκτακτη ανάγκη, δηλαδή το νοσοκομείο, για να μπορείτε με το νόμο που θα ισχύει στις έκτακτες περιπτώσεις να προσλάβετε γρήγορα, να μετακινήσετε, να αποσπάσετε, να μεταθέσετε, να κάνετε κάτι για να στηρίξετε το νοσοκομείο. Σήμερα το νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μιλάω αποσπασματικά με γιατρούς και νοσηλευτές, λειτουργεί με τον πατριωτισμό αυτών των ανθρώπων. Και με την όποια βοήθεια έχει δοθεί. Δεν λέω ότι δεν έχει δοθεί βοήθεια. Δεν μηδενίζω τίποτα. Εγώ λέω ότι στην Καστοριά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που είναι τραγικά, έπρεπε να είμαστε στο κέντρο του ενδιαφέροντος, στον πυρήνα του ενδιαφέροντος. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όπως έπρεπε να είμαστε. Ήρθε ένας ορειλάς, ήρθε ένας πνευμονολόγος για ένα μήνα, ήρθαν κάποιοι νοσηλευτές, μετακινήθηκαν και κάποιοι από τις υπόλοιπες περιφερειακές δομές που κακώς έγινε αυτό το πράγμα. Αποδυναμώθηκαν τα κέντρα υγείας κτλ. Αλλά μετακινήθηκαν. Έγιναν ενέργειες στήριξης. Ήρθαν κάποιοι στρατιωτικοί γιατροί και ενώ χάρηκα και το επικρότησα όλοι μας ότι θα πάνε στο νοσοκομείο, δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Και οι ιατρικοί και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές. Πήγαν σε μια δομή του κέντρου Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς, στην Πρόνοια και καταγράφουν, λέει, από εκεί, δίνουν συνταγές, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Αλλά πάντως δεν ενίσχυσαν το νοσοκομείο Καστοριάς. Το οποίο έπρεπε να είναι η προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή. Κώστα, κάτι για να κλείσουμε τελευταίο. Θέλω κύριε Δήμαρχε να ρωτήσω, βεβαίως είναι σχετικά νωρίς να κουβεντιάζουμε για την επόμενη μέρα και για την ώρα που παλεύουμε με την πανδημία να μιλάμε για τα οικονομικά μεγέθη, αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, γιατί ο νομός Καστοριάς σε σχέση με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί και ένα σημαντικό, ίσως το μεγαλύτερο, σημαντικότερο τουριστικό προορισμό. Χάνεται ο τουρισμός για φέτος για την Καστοριά? Για φέτος δεν ξέρω αν θα χαθεί συνολικά ή ένα μέρος. Ένα μέρος είναι σίγουρο ότι θα χαθεί. Αλλά νομίζω ότι ο τουρισμός για την Καστοριά δεν θα χαθεί. Ας μην ανησυχούν ορισμένοι άνθρωποι. Και ας μην λένε ότι επειδή λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα ότι δυσφημούν με την Καστοριά. Η Καστοριά δυσφημίστηκε σε εισαγωγικά. Δεν μ' αρέσει η έκφραση, είναι λάθος έκφραση, συγγνώμη. Επειδή έχουμε τα 85 κρούσματα και τους 11 νεκρούς. Όχι επειδή μιλάμε και λέμε πάρτε μέτρα,
αυστηροποιήστε τα μέτρα, ενισχύστε το νοσοκομείο. Αυτό είναι λάθος να το νομίζει κάποιος. Έχουμε πρόβλημα. Και αν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα μέτρα, οι νεκροί δεν θα ήταν 11, θα ήταν 25, θα ήταν 30, δεν ξέρω πόσοι θα ήταν. Λοιπόν, ακριβώς. Πρέπει να δούμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή και μετά τις οικονομικές δραστηριότητες. Για μένα, η οικονομική δραστηριότητα στην Καστοριά θα επανέλθει. Η Καστοριά είναι ένας υπέροχος τόπος και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Όταν λοιπόν θα αισθανθούν όλοι σίγουροι και ασφαλείς για την Καστοριά, που θα έχουν τελειώσει τα περιστατικά και εμείς θα τελειώσουμε γρηγορότερα τις άλλες περιοχές, γιατί μπήκαμε γρηγορότερα στο πρόβλημα. Όταν θα είναι ενισχυμένο το νοσοκομείο, όταν θα υπάρξει μια μεγάλη ανοσία στον πληθυσμό της Καστοριάς, όταν θα τελειώσει το πρόβλημα, θα επανέλθει ο κόσμος στην Καστοριά.